Είναι πολύ δύσκολο να πηγαίνεις στο σχολείο και να σκέφτεσαι αν και με ποιον θα μιλήσεις. Πραγματικές ιστορίες παιδιών που υπήρξαν θύματα σχολικού εκφοβισμού στέλνουν το πιο ηχηρό μήνυμα ενάντια σε κάθε μορφή βίας μέσα και έξω από το σχολείο. Να προχωράς και να γελάνε μαζί σου. Να κανονίζουν βόλτες και εσύ απλά να ακούς. Πήγαινα και καθόμουν στο πάρκο απέναντι του σπίτι μου, μόνος μου. Για να νομίζουν οι γονείς μου ότι βγαίνω με φίλους. Έπαιρνα δώρα στον εαυτό μου, στη γιορτή μου. Για να νομίζουν οι γονείς μου ότι κάποιος άλλος μου τα έκανε. Να χαρούν. Το Ευρωπαϊκό Εθελοντικό Δίκτυο Μαθητών και Μαθητριών του Χαμόγελου του Παιδιού, YouSmile, στην ετήσια πανελλαδική εκστρατεία του ενάντια στην ενδοσχολική βία και το σχολικό εκφοβισμό, απευθύνεται στα θύματα. Σε κάθε ένα χωριστά. Μίλα μπροστά, τώρα, είναι το σύνθημα. Μέρα με τη μέρα έβλεπα τα παιδιά να με κοιτάνε και να γελάνε. Σώπασα. Σώπασα παντού. Στο διάλειμμα, στο μάθημα, στο δρόμο προς το σχολείο. Τα σχόλια και τα γέλια έγιναν βρισιές. Με έφτυναν. Μου έπαιρναν τα γυαλιά και το τραβούσαν βίντεο που τα ανέβαζαν σε ομαδικές στο Instagram. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα και γι' αυτό το λόγο το χαμόγελο του παιδιού θα πρέπει να κινητοποιήσει τα παιδιά, τους γονείς αλλά και τους εκπαιδευτικούς, που είναι υπόθεση όλων μας για να σταματήσουμε αυτό το φαινόμενο που καταστρέφει τις ψυχές των παιδιών. Οι μαθητές εθελοντές και οι μαθήτριες εθελοντριές μας συμμετέχουν σε συναντήσεις με τους ψυχολόγους του χαμόγελου του παιδιού και στόχος είναι να διαμορφώσουν τις δικές τους προτάσεις για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Στην πλατεία, δύο κορίτσια μου επιτέθηκαν. Άρχισαν να με χτυπάνε, να με λένε χοντρή και να προσπάθησαν να μου σκίσουν τα ρούχα για να δουν όλο το αειδιαστικό μου σώμα, όπως έλεγαν. Οι φίλες τους το τραβούσαν βίντεο. Με χτύπησαν τόσο πολύ που κατέληξα στο νοσοκομείο. Παιδιά, έφηβοι και νέοι υφίστανται ακόμη και ακραίες μορφές εκφοβισμού. Τα παιδιά στο σχολείο λένε ότι θα ήθελα να είχα πεθάνει και με αφήνουν ξηραφάκι στο θρανίο μου για να το κάνω εγώ στον εαυτό μου. Και εγώ το σκέφτομαι πια, γιατί είμαι κουρασμένα τον πόνο. Η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως υπενθύμησε ότι το Υπουργείο υλοποιεί δράσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου, τονίζοντας ότι μέσα από τα εργαστήρια δεξιοτήτων τα παιδιά μαθαίνουν να σέβονται τους συνανθρώπους τους, τη διαφορετικότητα και να βάζουν όρια στη δική τους συμπεριφορά. Παράλληλα, εξασφαλίσαμε για την εκπαιδευτική κοινότητα ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, για την ψυχοσυναισθηματική και κοινωνική υποστήριξη όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας και των οικογενειών τους. Την ίδια ώρα τα στοιχεία της τηλεφωνικής γραμμής 1056 του χαμόγελου του παιδιού είναι απογοητευτικά και αποτυπώνουν έξαρση της βίας στα σχολεία.